Το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Μαρτίου σε δασική περιοχή της Θάσου κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας 58χρονος ημιοδαπός καταπλακώθηκε από τμήμα δέντρου με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Θάσου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Θάσου. Συνελήφθησαν το Σάββατο 3 Μαρτίου στους νομούς Εύρου και Δράμας στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Δράμας, τρεις ημεδαποί ηλικίας 54, 35 και 18 ετών, καθώς και ένας 17χρονος αλλοδαπός υπήκος Βουλγαρίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Στην πρώτη περίπτωση, το απόγευμα του Σαββάτου στην Ορεστιάδα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ορεστιάδας συνέλαβαν το 35χρονο ημεδαπό, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του εντόπισαν δεντρίλιο κάναβης ύψους 1 μέτρου και 10 εκατοστών και δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 12,8 γραμμαρίων. Στη δεύτερη περίπτωση, το πρωί του Σαββάτου στη Δράμα, αστυνομικοί της ομάδας Δίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας συνέλαβαν το 18χρονο, διότι κατήχε δύο νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 57,6 γραμμαρίων. Στην τρίτη περίπτωση, το ίδιο πρωί στη Δράμα, οι παραπάνω αστυνομικοί συνέλαβαν το 17χρονο αλλοδαπό, διότι κατήχε δύο νάιλον συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 18,3 γραμμαρίων. Στην τέταρτη περίπτωση, το απόγευμα του Σαββάτου, σε χωριό του Εύρου, αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης εντόπισαν και συνέλαβαν το 54χρονο, διότι κατήχε μία νάιλον συσκευασία με κατέργαστη κάναβη βάρους 14,7 γραμμαρίων. Κατασχέθηκαν συνολικά 103,4 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και ένα δεντρίλιο κάναβης. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση ενήργησαν η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ορεστιάδας, το Τμήμα Ασφαλείας Δράμας και το Αστυνομικό Τμήμα Σουφλίου Αλεξανδρούπολης. Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην Παλαιέθνικη Οδό Κομωτινής Ξάνθης από αστυνομικούς του Τμήματος Συνορικής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, 43χρονος αλλοδαπός υπήκος Σκοπίων, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 4 μη νόμιμους μετανάστες υπήκους Πακιστάν. Ειδικότεροι αστυνομικοί εντόπισαν ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και επιχείρησαν να το ελέγξουν. Σε σήμα στάσεις που πραγματοποίησαν, ο 43χρονος οδηγός του ΔΕ συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς. Λίγο πιο κάτω, ο δράστης ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 4 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκε το όχημα, ενώ ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Ροδόπης. Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.